Απανοτά είναι και στο Ηράκλειο τα περιστατικά απάτης με θύματα ανυποψίας στους πολίτες που χωρίς να καταλάβουν το πώς ή καλύτερα χωρίς να αντιληφθούν ότι πρόκειται για απάτη, εκχωρούν κωδικούς τραπεζών και πέφτουν θύματα. Το μυαλό μου δουλεύει. Είχα την ίδια περίπτωση με τη γυναίκα μου στην Αθήνα, είμαστε διακοπές. Τελευταία περίπτωση, μια 57χρονη στο Ηράκλειο, που είδε να κάνουν φτερά από τους λογαριασμούς της συνολικά 3.100 ευρώ. Αν και η απάτη σε βάρος της σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, η ίδια το αντιλήφθηκε μόλις χθες όπου κατήγγειλε το περιστατικό, το οποίο ξεκίνησε από τηλεφώνημα άγνωστου άνδρα που ισχυρίστηκε πως η γυναίκα δεν δικαιούνταν επίδομα επιστροφής φόρου και πως έπρεπε να καταβάλει επιγόντως 2.300 ευρώ για να αποφύγει περαιτέρω προβλήματα. Ποτέ οι τράπεζες δεν ζητάνε λογαριασμούς, δεν ζητάνε κωδικούς. Ο λογιστής ποτέ δεν ζητάει τους κωδικούς τάξης, οπότε θα πρέπει να είναι όλοι οι πολίτες υποψιασμένοι. Ανήσυχη η γυναίκα μετέφερε τα 2.300 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που της δόθηκε, ενώ ο επιτίδιος συνομιλητής, καταφέρνοντας να αποσπάσει και στοιχεία από την πιστωτική της κάρτα, πραγματοποίησε αγορές ηλεκτρικών συσκευών αξίας 800 ευρώ. Εγώ την έχω πάθει. Αλλά τους έκανε έτσι, ξέρεις κάτι, χτύπησε ο γιος σου, έκανε αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και δώσατε χρήματα? Όχι, βέβαια. Λέω εντάξει, λέω, αφού ήταν έτσι, λέω φέρτε με επαφή με την αστυνομία. Δεν είναι όμως μόνο οι τηλεφωνικές κλήσεις ή και τα mail που θα πρέπει να προσέχουν οι ανυποψίαστοι πολίτες, αφού ακόμη και σε διαζώσεις επαφές, οι απάτες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Όπως επιτίδιος, ο οποίος μέσα σε μία περίπου εβδομάδα στο Ηράκλειο είχε καταφέρει να εξαπατήσει 4 διαφορετικούς ανθρώπους που πίστηκαν όχι μόνο ότι έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους ή κάποια επαφή μέσω τρίτων, αλλά και ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζει άμεσης οικονομικής βοήθειας. Είμαστε στην εποχή της αμφισβήτησης. Τέρμα. Οι κριτικοί είμαστε πάντα απονόψιοι. Αυτό να το ξέρετε. Μάλιστα κατάφερε να αποσπάσει από τους εξαπατημένους διάφορα χρηματικά ποσά, εκμεταλλευόμενος επί της ουσίας τα φιλανθρωπικά τους αισθήματα. Και ψέμα, τι ψέματα θα πει για ένα δεκάρικο, ένα πάλιρο, 2 ευρώ. Ψέματα, εσείς γιατί να πείτε ψέματα τώρα, αν μου λέγατε δώστε μου να έχω αδίφραντα πόδια. Τα θύματα κατήγγειλαν τη δράση του και ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ηρακλείου.